Η επόμενη πρόκληση πηγαίνει στον Κώστα The Player GR, ο οποίος καλείται σε 15 λεπτά να φτάσει στο δεύτερο boss του Shadow of the Beast. Μπορείς να φτάσεις σε 15 λεπτά στο δεύτερο beast ή κολώνεις. Λοιπόν, δέχομαι την πρόκληση, δεν κολώνω. Αν και να πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο ήθελα να το παίξω στην πραγματική Amiga, όμως τώρα είναι λίγο δύσκολο να τη φέρω από την τουλάπα. Να τη στήσω, να τη συνδέσω, να βάλω από εδώ κάμερες και άλλα διάφορα, είναι λίγο μπέρδεμα. Οπότε αποφάσισα να το παίξω σε emulator για υπολογιστή. Και ακόμα έχω συνδέσει και καλό χειριστήριο, όπως βλέπετε. Και κάτι άλλο, το βίντεο αυτό δεν έχει σχέση με ρετρό αναμνήσεις. Είναι ένα challenge από μια σειρά που λέγεται Κολώνεις, όπου ήρθε η σειρά μου, βασικά με προκάλεσαν, όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, να παίξω το Shadow of the Beast στην Amiga. Να παίξω δηλαδή 15 λεπτά τουλάχιστον και να περάσω τα δύο boss. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, πάτησα. Το συγκεκριμένο το έχω τερματίσει πριν χρόνια. Τώρα δούμε, παιδιά, το πώς το θυμάμαι. Πατάω. Πάμε πρώτα αριστερά. Στην αρχή θα βγει μια πέτρα. Παιδιά, μουσικάρα. Ωραία. Μπροστά είναι η χερίδα. Έχω να το παίξω τώρα χρόνια το παιχνίδι. Άλλη μία. Πάμε μέσα τώρα. Αν τα καταφέρω, θα προκαλέσω κι εγώ άλλο άτομο, άλλο YouTuber, ας το πω έτσι. Θα δούμε αν τα καταφέρω. Πιστεύω το έχω. Λοιπόν, πάμε. Άλλη μουσικάρα. Εδώ πηδάω. Πάμε τώρα κάτω. Λοιπόν, εδώ. Παιδιά, το παιχνίδι θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην Amiga. Εγώ τότε, για να το τερματίσω, μου είχε βγει, παιδιά, ο πάτος. Τώρα θα δούμε όσο θυμάμαι. Ωραία, μάνε κασαρίδες. Ωραία, φίλε μουσικάρα. Πάμε από εδώ. Τώρα εδώ πέρα πάνω θα βγει ένα παλούκι. Εντάξει. Δεν με χτύπησε. Η βλακεία είναι, έχει 12 ζωές. Δεν παίρνει άλλες. Λοιπόν. Ωραία. Εντάξει. Πάμε κάτω. Και πάμε τώρα δεξιά κάτω. Να πάρω ένα κλειδί που θα χρειαστεί. Εδώ πάμε. Τώρα εδώ πέρα έχει σταγόνες. Έλα, το έχω. Έφαγα μία, γάμο το. Όμως έχει από κάτω ενέργεια. Λοιπόν, εδώ πηδάμε. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, τώρα με το μοχλό. Πάμε πάλι τώρα, εντάξει, έχει ενέργεια. Δεν πειράζει. Πάλι, παιδιά. Καίνουν πάλι εχθροί, ε. Και σταγόνες. Δεν έχει κουμπί να πηδάς. Αυτό είναι τώρα. Εντάξει. Πάρε ενέργεια. Έλα, φιδάκι. Ωραία, φίλε.
Πάμε τώρα πάνω, πήρα το κλειδί. Τώρα πάω από εδώ, στην άλλη σκάλα, για να πάρω ένα όπλο για τον boss, το πρώτο boss. Λοιπόν, εδώ είναι το όπλο, σε ένα άγαλμα. Αν δεν πάρω αυτό, δεν βγαίνει το boss με τίποτα. Ωραία, μουσικάρα παιδιά, μουσικάρα. Ανατρίχιασα. Έλα, σπάστο. Ωραία, το πήραμε το όπλο. Πετάει λέζερ τώρα. Για ένα χρονικό διάστημα. Βασικά και το boss είναι. Έλα, βγείτε, με τη μία παιδιά, τους κατεβάζει. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι την μεταφορέας. Λοιπόν, το boss τώρα, το πρώτο boss της πίστας, ας το πω έτσι. Εντάξει, δεν έχει πίστες, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αυτό το βαράμε, γιατί μετά θα μας τριμώξει τη γωνία, εδώ στην πόρτα, είναι αυτό εδώ πέρα. Και χάνουμε τη μία, Πλακώσω εδώ πέρα τώρα εγώ. Κάτσε μη χάσω. Έλα πάει. Και πάει το όπλο. Τώρα πάλι με τις μπουνιές. Πάλι αυτή τώρα. Αυτή εντάξει είναι άλλη. Έφαγα μία. Έχει καρφιά εδώ πέρα. Καμώ το. Όχι. Και την πυρούνα. Εντάξει, 8. Δεν θα πάρω, εντάξει, παρακάτω. Πρώτα πάω από εδώ, γιατί εδώ πέρα παιδιά έχει ένα μοχλό που πρέπει να το πατήσω. Θα σας πω μετά τι είναι αυτός ο μοχλός και πού χρησιμεύει. Πάμε τώρα πάνω να πάρω το άλλο κλειδί. Εδώ πέρα δύο κλειδιά που πρέπει να πάρουμε. Τα μάτια που είναι σαν μπάλες του μπάσκετ. Το αβιάστηκα, εντάξει, τώρα φταίω. Ωραία. Και μετά πάλι πίσω πρέπει να πάμε, γάμο το. Πήρα και αυτό. Τι μάτια είναι αυτά ρε φίλε. Μπαλάκια, πλαστιχένια. Εντάξει το έχω. Μετά εδώ πέρα έχει ενέργεια. Όμως δίνει η παιδιά με το σταγονόμετρο. 11. Πάμε τώρα κάτω. Ξανά πάλι κάτω. Και πάμε τώρα δεξιά. Που δεν πήγαμε. Και μετά κάτω. Λοιπόν, εδώ. Εδώ τώρα παιδιά είναι λίγο δύσκολο το σημείο αυτό. Εδώ θα χάσω ζωές τώρα. Παίζει να χάσω ζωές. Να δούμε τώρα, κάτσε. Εδώ πρώτα. Θα πάω σιγά σιγά. Παιδιά τώρα ό,τι θυμάμαι. Εντάξει. Εδώ. Εδώ. Έλα. Μετά στη μέση θα πάω. Εδώ την έφαγα. Γιατί. Τι να πω. Εντάξει. Και αυτό εδώ πέρα το περνάω. Εδώ κάπου κάθεσαι και το περνάς. Αλλά εντάξει τώρα. Χάσω κι άλλη. Εντάξει. Αν δεν με νοιάζει, παρακάτω θα πάρω ενέργεια.
Οπότε εντάξει, χαίστηκα, να το πω έτσι. Τώρα αυτά. Έλα. Ωραία. Νεκροκεφαλές, υφτάμενες. Εδώ πέρα το θα φουλάρω. Ωραία φίλε, ωραία. Τώρα εδώ, εντάξει τώρα εδώ είναι εύκολο αυτό. Τι βλάκι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Εδώ τώρα παιδιά, εδώ τώρα είναι λίγο δύσκολο, λίγο. Αρχίζει τώρα, με τη φωτιά τώρα πρέπει να πηδήσω. Ωραία. Αυτό εδώ. Ωραία. Θα βγουν δύο. Τώρα εντάξει, τι να κάνω ρε παιδιά. Γαμώτο ήταν και αυτά. Αυτό εδώ πέρα χτυπάει. Αυτή η βλακεία. Πάμε τώρα από εδώ, όχι από εκεί. Για να πάρουμε ένα άλλο όπλο για το άλλο boss. Να πηγούμε κιόλας. Να εδώ παιδιά, με το μοχλό που έκανα, είχε κανονικά εδώ πέρα ένα σαρεύμα που το κρατούσε αυτό. Οπότε κατέβασα το μοχλό και το έκλεισα. Να τώρα έχω σούπερ μπουνιά. Είναι για τον boss αυτό, για να βγει τον boss. Έχω το όπλο, αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν τώρα, πέρα το φάντασμα. Βγαίνουν πάλι παιδιά οι εχθροί. Τώρα εδώ είναι λίγο τα δύσκολα. Λοιπόν εδώ με τις φωτιές τώρα, αυτά είναι αυτά τα μπλε φωτιές. Τώρα παιδιά πάω λίγο. Εντάξει μία έχασα. Πάμε τώρα στο boss. Το δεύτερο boss. Έλα γάμωτο. Λοιπόν το boss τώρα παιδιά με το τρυπάνι. Αμάν παραλίγο να τη φάω. Να φάω το τρυπάνι παιδιά. Τώρα εδώ είναι λίγο. Θα χάσω και εδώ πέρα για ζωές σίγουρα. Ωραία, εντάξει, το πλακώνω λίγο, θα σου δύο. Ωραία, μη έχασα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, το κλειδί είναι για εδώ. Το ένα κλειδί. Ανεβαίνουμε. Ωραία, το πέτυχα το πρώτο αυτό που μου είπε. Για τα δύο boss. Και τώρα βγαίνουμε στην επιφάνεια. Λοιπόν, πατάω. Πάμε τώρα δεξιά, εδώ τώρα παιδιά, τα δύσκολα. Θα δούμε τώρα εδώ πέρα τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, αλλάζει η μουσική τώρα. Έλα εδώ ρε. Έλα γάμο το. Κοίτα τώρα. Άλλα δύο, να φουλάρουμε. Ωραία, 12 φίλε. Αυτά εδώ πέρα παιδιά, έχω ένα μισό εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα τα μισό. Έλα ρε. Πάτιο μπαλάκια. Τώρα την πυρούνα φοβάμαι. Δεν έχει χρόνο το παιχνίδι, πάλι καλά. Ωραία. Όχι γάμο το άτιμο. Ωραία. Έλα, το έχω. Παραλίγο. Να μην πυρουνιάσει.
Έλα, έλα. Ωραία. Θα βγουν πάλι μετά αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι από εδώ. Αυτό εδώ πέρα, αυτός είναι εύκολος. Τώρα εδώ βγαίνουν κάτι κέρατα. Ωραία, φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω τώρα ενέργεια. Εδώ πέρα δεν έχει ενέργεια. Εδώ είναι άδειο. Τώρα, τελευταία ζωή που παίρνω. Να πάλι αυτά. Τα σπαστικά αυτά, ρε παιδιά. Να το γραφτώ. Έλα, κοπάνα τα, ρε. Έλα. Έλα, ρε. Εντάξει, τώρα. Πρώτα μάτια. Ωραία, φίλε, τώρα αυτά. Πας σιγά σιγά. Από εκεί γύρνα, ρε. Ωραία, γαμώ το, τι παλεύω. Ωραία, τώρα δεν παίρνει ενέργεια. Μέχρι το κάστρο. Αν πάω, παιδιά, με κοιτές ζωές στο κάστρο, θα το περάσω και αυτό. Αλλιώς, δεν την βλέπω. Να περνάω. Λοιπόν, θα δει τώρα ένας δράκος πετάει νάρκες. Για μουσικάρα, φίλε. Πω, μπορεί, φίλε. Έλα. Μέλισσες. Τώρα, παιδιά, τα χέρια τα μεγάλα εδώ τώρα. Τα κατάφερα. Πάρ' το κι εσύ. Τώρα εδώ. Εντάξει, πλακία. Με 7. Εντάξει. Κάτι θα κάνω, πιστεύω. Πήγα στο κάστρο, παιδιά. Τώρα θα δούμε. Να πάρω το πρισό. Και τώρα πάμε στο κάστρο. Εδώ, παιδιά, τώρα ό,τι θυμάμαι. Παίζει εδώ πέρα να χάσω κιόλας, θα δούμε. Είναι δύσκολη πίστα αυτή. Όμως έχει μουσικάρα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα πάνω από εδώ, αριστερά. Λοιπόν, τώρα εδώ, παιδιά, να θυμηθώ λίγο. Λοιπόν, θα βγαίνουν έτσι. Έλα. Για τώρα αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι μπάσταρδο. Ωραία, εντάξει, το θυμήθηκα. Όχι, όχι, ρε φίλε. Θα δει κι άλλο τέτοιο. Γαμώ το. Εντάξει. Τώρα σκύβω. Ωραία. Παιδιά, ακούστε μουσικάρα, παιδιά. Ακούστε μουσικάρα. Πορώθηκα. Λοιπόν. Τώρα εδώ, κάτσε. Το έχω και αυτό. Άιτο. Χαχα. Εδώ πέρα, παιδιά, χάνεις. Εδώ. Δεν την κλειτώνεις εδώ πέρα. Με αυτό. Λοιπόν, πιστεύω το έχω. Το έχω το κάστρο. Έλα εδώ εσύ. Τώρα μαχαίρια. Όχι, ρε φίλε. Τι δύο, ρε. Δώσε παραπάνω, ρε τσιγκούνικο γαμώτο. Για παιχνίδι. Τώρα εδώ, παιδιά, πάω λίγο έτσι, λίγο χύμα. Έχει να πάρω ενέργεια. Λοιπόν, ανθρωπάκι τώρα. Πάμε τώρα, θα με χτυπήσει. Το περίμενα, γαμώ το. Ωραία, φίλε, εντάξει. Άσε μία για μετά. Τσογλάνι. Τώρα πάρω το κλειδί.
Γαμώ το. Έλα, 5. Τι είναι αυτά, ρε. Κρεμμύδια. Σαν κρεμμύδια είναι αυτά. Θα δούμε τώρα, παιδιά. Θα με τώρα πίσω πάλι. Έλα, γαμώ το. Μη χάσω τώρα. Έλα, εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, πιστεύω τα κατάφερα στο χρονικό όριο και έβγαλα τα δύο boss. Απλά τώρα θυμόμουν καλά την πίστα αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε τη σειρά μου. Θα προκαλέσω τον Κώστα, το Ray Metal από το κανάλι Ray Metal, να παίξει το Green Beret στο Commodore 64, να βγάλει δύο πίστες και να παίξει τουλάχιστον 15 λεπτά. Εντάξει, τώρα, παιδιά, το παιχνίδι αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο, ας το πω έτσι. Οπότε, Κώστα, σε προκαλώ να παίξεις το Green Beret για Commodore 64 ή Colonies.